Τώρα, τι περιμένουμε σήμερα στην Τουρκία? Περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση για τις εκλογές. Και στην Ελλάδα το περιμέναμε. Υπό άλλες συνθήκες, Μανώλη. Σήμερα. Θα ήταν σήμερα. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, θα περιμέναμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα έχει προηγηθεί το Υπουργικό σήμερα Συμβούλιο. Σήμερα θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πάει, αλλά για άλλους λόγους. Όχι όμως για το εκλογικό. Όχι σήμερα περιμέναμε να μπουμπουνίσει λοιπόν το 9η Απριλίου. Αυτά εσείς τα λέγατε, όχι εγώ. Εγώ σας έλεγα. Τι 21 Μαΐου. Είδες τι απατεώνας είναι. Συγγνώμη. Τώρα επειδή έπεσε μέσα, κατά τραγική σύμπτωση έπεσε μέσα και κάποιοι άλλοι μαζί με τον Μανώλη που το έλεγαν και εδώ στο Sky, υποστήριζαν το Μάιο, έπεσαν μέσα από αυτή την τραγική σύμπτωση. Δεν είναι να υποστηρίζω εγώ. Όμως, εγώ δεν είναι να υποστηρίζω. Πώς, έτσι όπως το είπες εσύ, θα τα είπες, εγώ σας τα έλεγα. Ο Δημήτρης ο οικονόμου από πέρσι το καλοκαίρι μιλούσε για εκλογές. Εγώ έλεγα οι εκλογές είναι ώρα τους και μάλλον ο δεύτερος γύρος. Και πήγαινε σε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σήμερα δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα, μάλλον. Τι λες κι εσύ? Οπ. Ε? Κόλλησε. Α, κόλλησε τώρα. Ναι, τώρα κόλλησε. Το κόλλησε. Πάτησε το κουμπί ο Μανώλης και το κόλλησε τώρα. Για να απαντήσει. Το κόλλησε στον τοίχο. Λέω, αν είχε πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, τι θα γινόταν σήμερα? Θα ήταν λοιπόν, μάλλον θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Άρα, τι περιμένουμε σήμερα? Θα έρθουμε στο Μανώλη. Σήμερα περιμένουμε λοιπόν την επίσημη προκήρυξη των εκλογών για τη 14η Μαΐου στην Τουρκία. Θα μείνει σε αυτό ο πρόεδρος, όπως το είχαμε πει εδώ και καιρό. Θα το κάνει έτσι, γιατί προφανώς ήδη τον βολεύει να το κάνει έτσι. Δεν το κάνει από αγάπη. Πάντως, είχαμε και δύο στοιχεία ακόμη. Ναι. Την τηλεφωνική επικοινωνία Παναγιωτόπουλου Ακάρ. Βεβαίως. Έτσι. Που φαίνεται ότι έγινε σε ένα σχετικά καλό κλίμα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην ουσία του. Και είχαμε και μια κίνηση ακόμα του κ. Ερντογάν για τη χρηματοδότηση του Κουρδικού Κόμματος. Βεβαίως. Μιλώντας για τις κινήσεις που θα γίνουν. Ναι, ναι. Θα το δούμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε αυτό τον κρίσιμο παράγοντα που λέγονται Κούρδοι, που λένε όλοι οι αναλυτές στην Τουρκία ότι θα γύρουν την πλάστηκα. Ποιος θα προστεριστεί τους Κούρδους? Ο Ερντογάν έχει ένα χαρτί στο χέρι του, που είναι η φυλάκιση του Ντεμιρτάς. Ναι. Μπορεί ξαφνικά η δικαιοσύνη στην Τουρκία να αποφασίσει. Γιατί η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει. Βέβαια. Μετά από τόσα χρόνια που είναι στη φυλακή, να τον αποφυλακίσει. Ναι. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Ναι. Τα έχουμε δει αυτά στην Τουρκία. Βεβαίως. Οπότε αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο στις εκλογές. Ναι. Αν το κάνει ο Ερντογάν, θα είναι υπέρ του μια τέτοια κίνηση. Για να δούμε. Γιατί είχαμε και το Αξελί να βρίζει τους Κούρδους. Ακριβώς. Και την ομάδα τους. Ναι, άρα ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλές κινήσεις ακόμη να δούμε στο πεδίο. Και ο Σιμάμογλου εδώ. Κοίταξε, ο Σιμάμογλου τώρα από την άλλη πλευρά κατεβαίνει και αυτό στο στίβο εμέσως. Παραμένει βέβαια στη δεύτερη θέση αυτή την ώρα, στη θέση της Προεδρίας. Με τη δημοφιλία. Έχει ένα θηριώδες ποσοστό και αυτός. Και ο Γιαβάς, ακριβώς ο Αγκύρας. Από εκεί πέρα, αυτοί θα μπουν λίγο αργότερα στο παιχνίδι. Ναι. Βέβαια τώρα θα είναι στον προεκλογικό αγώνα. Στο πρώτο πλάνο θα είναι. Θα τρέχουν, θα κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις, θα μιλάνε παντού. Ναι. Ο λαός τους αγαπάει, τους θέλει, έχουν πολύ λαό πίσω. Έτσι. Τώρα ο άλλος είναι δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Έχει τη μισή Τουρκία στα χέρια του. Δεν είναι πλάκα. Σωστά. Επομένως αυτοί θα παίξουν κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο στις εκλογές. Είπε ο Μανώλης όμως πριν να περιμένουμε, γιατί οι αναλυτές κάνουν και άλλους σχεδιασμούς και άλλες αναλύσεις. Ναι. Δεν την ξέρουμε καλά την Τουρκία, να τη διαβάσουμε. Ναι. Και ειδικά την Ανατολή, την από εκεί πλευρά. Μάλιστα. Μανώλη, μάλιστα. Για πάμε λοιπόν. Είδες, όταν μιλάς για μένα, αμέσως πέφτει και κάτι, το ίντερνετ. Κάτι έχει ένα κουμπί εκεί. Ο Μανώλης έχει ένα κουμπί από κάτω. Ασφαλείας. Όταν δεν του αρέσουν αυτά που λέμε, το πατάει. Με το πόδι. Με το πόδι. Και παγώνουν όλα. Με το πόδι. Ακριβώς. Είναι το κουμπί παντού. Λέει πάγος σύνδεση. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έλα, σωστό. Σωστό και πάγος σύνδεση, όντως. 14 Μαΐου ανακοινώνει ο Τούρκος Πρόεδρος εκλογές. Δεύτερος γύρος, αν χρειαστεί, 28 Μαΐου. Άρα, για να το δούμε με τα ελληνικά δεδομένα, αν, επειδή διαβάζουμε αυτά τα σενάρια, 21 Μαΐου πάει η Ελλάδα για εκλογές και 2 Ιουλίου ο δεύτερος γύρος, και η καθημερινή, τότε νομίζω μεταξύ 28 Μαΐου ή 14 Μαΐου μέχρι και στις 2 Ιουλίου θα υπάρχει θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση, και η Ελλάδα θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ακριβώς. Για να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Μα πολύ φοβούνται, Μανώλη, εδώ στην Ελλάδα υπό το φως των νέων δεδομένων και όπως βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις σήμερα, με το σήμερα μιλάω πάντα, μήπως έχουμε και τρίτες εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Με 7 κομματική βουλή η αυτοδυναμία δεν φαίνεται να βγαίνει. Είναι δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Αυτό εννοούμε. Επομένως δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει στην περίπτωση που ο νικητής στις τουρκικές εκλογές είναι ο κύριος Κίλης Ντάλογλου, ποια μπορεί να είναι η πρώτη του κίνηση. Βέβαια. Ποια μπορεί να είναι η πρώτη του στρατηγική κίνηση προκειμένου να βάλει το πρώτο του αποτύπωμα. Για να στείλει τα μηνύματα που θέλει. Και μέσα και έξω,
Θα έχει να κάνει με τα λειτουργικά, θα έχει να κάνει με το εσωτερικό, θα έχει να κάνει με τη Δύση. Ο κ. Τζάρογλου δεν κρύβεται. Στα εθνικά θέματα δεν αλλάζουν. Οι θέσεις μας αυτές είναι. Μας το είπε πριν ο Μανώλης. Οι ταυτόσιμες δηλαδή με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τούρκο Πρόεδρο. Ναι, ναι. Μην υπερθεματίζει και σε κάποια θέματα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Για πάμε, Μανώλη. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τον Ιμάμογλου, γιατί καθώς φαίνεται ότι μαζί με τον Κιλιτζάρογλου και ο Γιαβάς θα κατέβουν στον προεκλογικό αγώνα να τον στηρίξουν απόλυτα σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, καθώς χρειάζεται την ενίσχυσή τους. Γιατί μια σημαντική λεπτομέρεια. Η Μεράλα Ξενέρ δεν τον εμπιστεύεται. Ουσιαστικά δεν τον θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει. Ναι. Άρα πρέπει τα δύο θηρία από πίσω. Ακριβώς. Κοίταξε, ο Κιλιτζάρογλου, Μανώλη, κακά τα ψέματα, δεν είναι και ο πιο χαρισματικός ηγέτης. Δεν είναι αυτό που λέμε μπαλκονάτος. Δεν βγαίνει και μαγεύει τα πλήθη. Δεν είναι Ερντογάν σε αυτό το θέμα. Έχει όμως από κάτω τους δύο δημάρχους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δημοφιλείς και μπορούν να τον υποστηρίξουν και να τον πουσάρουν, τέλος πάντων, να τον ανεβάσουν. Κάπως έτσι καταλαβαίνω το θέμα. Θα το δούμε. Εγώ λέω, προτείνω, πάμε να δούμε τον Ιμάμογλου τι λέει και επανερχόμαστε. Για πάμε. Said Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere 6 lidere katkı sunan Cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olması için güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak hep ne söyledim. Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksin. Είδες τι λέει. Δεν θα είναι μόνο διακοσμητικό στοιχείο η Μάμογλου και για βάς. Εννοείται. Λέει, έχω στο μυαλό μου πώς θα διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας για να κερδίσουμε τις εκλογές. Έτσι. Μα τι, μπήκαν εκεί αυτοί για να πουλήσουν το τομάρι τους, έτσι. Έλατε. Να το πούμε στην πολιτική, αυτά δεν υπάρχουν. Έλατε. Στην πολιτική υπάρχουν συναλλαγές. Πολιτικές συναλλαγές και στρατηγικές και συμφωνίες, Μανώλη. Πάντως πριν ξεχάσω, συγγνώμη κιόλας, ενδιάμεσα βάζω και από το θέμα, αλλά να το ξεχάσω. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Αθλητικό Σύλλογο του Πέρα. 100 χρόνια γιορτάζει φέτος από την είδησή του. Είναι ιστορική ομάδα που έχει τις ρίζες της, βεβαίως, στην Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει να υπάρχει. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα, σαν σήμερα, ιδρύθηκαν πριν από 100 χρόνια. Επειδή μια Κωνσταντινούπολη, εκεί ιδρύσαμε εμείς οι Ρωμιοί αυτόν τον σύλλογο και συνεχίζεται και σήμερα, μέχρι και σήμερα, η ιστορία του και εκτείνεται και στον ελληνικό χώρο. Δείτε και την ΑΕΚ και συνεχίζουμε. Από εκεί πέρα, στην εκλογολογία, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι Κούρδοι. Βασικά, το ρόλο κλειδί θα έχουν οι Τούρκοι. Και οι Κούρδοι, και φαίνεται ότι ο Κιλιτζάρογλου στις επόμενες μέρες θα τους επισκεφθεί. Mm-hmm. Άρα, μας προκάλεσαν δύο αποφάσεις των δικαστηρίων ιδιαίτερη εντύπωση χτες. Αναβλήθηκε η απολογία του Φιλοκουρδικού Κόμματος για την υπόθεση της απαγόρευσης της λειτουργίας του. Θα αποφασίσει το δικαστήριο, θα ήταν χθες η απολογία. Αναβλήθηκε για αρχές Απριλίου για την απόφαση μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Μήπως είναι κάποια κίνηση κάποιο από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου. Mm-hmm. Να δούμε. Αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλόκαρε την απόφαση που ουσιαστικά μπλόκαρε τη χρηματοδότηση του κόμματος. Δηλαδή, το Συνταγματικό Δικαστήριο είπε πρέπει να πάρει την κρατική χρηματοδότηση. Την ξεμπλόκαρε, το Φιλοκουρδικό Κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια θαύματα και αυτά γίνονται. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα στη στιγμή. Η δικαιοσύνη, παιδιά, λειτουργεί ανεξάρτητα. Το έχουμε πει αυτό. Ο χρόνος που λειτουργεί κρίνει αυτή πότε είναι αυτός ο χρόνος. Έκρινε ότι είναι τώρα μόνο. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Όταν είναι σωστό τώρα που ανακοινώνει σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου. Μάλιστα. Και επίσημα. Λοιπόν.